Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι η πρώτη ανασκαφική περίοδος. Πέρυσι, δυστυχώς, λόγω των συνθήκων της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατό να γίνει η προγραμματισμένη έρευνα. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και γίνεται μια συστηματική ανασκαφική έρευνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ακρόπολη του Κάστρου, δηλαδή εντός του εσωτερικού περιβόλου. Επιλέξαμε ως θέσεις έρευνας την περιοχή κοντά στο Μεσαιωνικό των Ζώων, δηλαδή στο πύργο καταφύγιο της Φραγκοκρατίας, ώστε να διαπιστώσουμε και σε σχέση με αυτές τις κατασκευές, σε σχέση δηλαδή με τις οχυρώσεις που υπήρχαν στο κάστρο, τις μεσαιωνικές, αλλά και να δούμε πιθανή συσχέτιση, αυτό που περιμένουμε επιστημονικά, είναι η συσχέτιση του λόφου του κάστρου και το ρόλο του σε παλαιότερες εποχές. Δηλαδή, θεωρούμε πιθανό και μακάρι να μην διαψευστούμε ότι θα βρούμε στοιχεία για την χρήση του λόφου αυτού είτε ως Μυκηναϊκής Ακρόπολης είτε ως Ακρόπολης των αρχαίων φαρών, είτε δηλαδή της προϊστορικής πόλης των φαρών είτε της ελληνιστικής. Η ιστορία της περιοχής είναι γνωστή. Οι περισσότεροι ερευνητές ταυτίζουν το λόφο του κάστρου και την περιοχή γύρω από αυτόν με την θέση των αρχαίων φαρών. Αυτό θέλω να ρωτήσω, δηλαδή το κάστρο, αυτά που προέχεις να βρείτε, ταυτίζονται με τις αρχαιότητες στην πλατεία Παπαντής? Ενδεχομένως μπορούν να συσχετιστούν. Ακόμα είμαστε στην αρχή, είναι η πρώτη χρονιά της έρευνας, είμαστε ακόμα ψηλά. Ενώ σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους, τα παλιότερα στρώματα, εάν υπάρχουν, θα υπάρχουν πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η πιθανή συσχέτιση θα φανεί από τα στοιχεία της έρευνας. Το σημαντικό που γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή είναι μία συνεργασία της εφορίας με το Πανεπιστήμιο και η δυνατότητα που δίδεται στους φοιτητές να αποκτήσουν ανασκαφική εμπειρία. Είναι κάτι που το ήθελε και το Πανεπιστήμιο, που το θέλαμε και εμείς. Η ιδέα ξεκίνησε από όλη την συζήτηση γύρω από τα αρχαία της Παπαντής. Ήταν κάτι που το είχαμε πολλά χρόνια στο μυαλό μας. Τώρα οι συνθήκες ήταν αίσιες και ευνοϊκές. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και θεωρώ ότι όλοι θα αποκομίσουμε ωφέλη από αυτό. Και κυρίως η επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας όπως θα εξελιχθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Θα διαρκέσει η έρευνα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή 10 συνολικά ημέρες και έπεται συνέχεια τις επόμενες περιόδους. Από πλευράς Εφορίας Αρχαιοτήτων, εκτός από μένα, συμμετέχει ο αρχαιολόγος Δημοσθένης Κοσμόπουλος. Στην ομάδα μελέτης και συμμετοχής είναι και οι δύο τμηματάρχες της Εφορίας, ο Σταμάτης ο Φριτζίλας και ο Μιχάλης ο Κάπας, αλλά για λόγους υπηρεσιακούς δεν ήταν δυνατόν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη φετινή περίοδο, αλλά είναι στην ομάδα. Ο συντηρητής Θάνος Κατάκος, η σχεδιάστρια Βίκη Ανδριανοπούλου, ο τοπογράφος Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι μία ομάδα η οποία συμμετέχει ώστε να ολοκληρωθεί και ώστε να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο άρτια επιστημονικά η συγκεκριμένη έρευνα. Η ανασκαφή αυτή είναι μία συνεργασία ανάμεσα στην Εφορία Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εκπροσωπούμε η συνάδελφος Ελένη Ζημή και εγώ την πρόεδρο του τμήματος, την κυρία Ιωάννα Σπηλιοπούλου, η οποία είναι η επικεφαλής του προγράμματος. Είναι μια ανασκαφή με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η οποία απασχολεί μια ομάδα 17 φοιτητών του τέταρτου έτους. Και είναι εδώ τα παιδιά για να εκπαιδευτούν στην έρευνα πεδίου, στην ορθή μεθοδολογία και στις τεχνικές ανασκαφής. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά? Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τόσο συστηματικά, με χαρακτήρα εκπαιδευτικό. Είναι η πρώτη χρονιά επίσης ενός τριετούς προγράμματος, το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και μελλοντικά, γιατί εδώ το κάστρο έχει μέλλον.
θεωρούμε. Αυτό θα ρωτήσω, είναι μια σημαντική εμπειρία για τα παιδιά, για τους φοιτητές. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ένας αρχαιολόγος πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί και στο πεδίο για να αποκτήσει, να γνωρίσει τις ορθές πρακτικές του πεδίου. Δεν νοείται δηλαδή η αρχαιολογία χωρίς μια μεθοδολογία σύγχρονη, την οποία θα διδαχτούν εδώ οι φοιτητές. Στόχος είναι, είπατε, να έχουμε και του χρόνου και τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχει πρόγραμμα για 3 χρόνια, είναι τριετής η έρευνα, με προοπτική να συνεχιστεί και πέραν των 3 ετών.